Το Survivor ή αλλιώς η reality εκδοχή του story επιβίωσης μιας ομάδας ανθρώπων σε συνθήκες αντίξωες υπήρξε όπου προβλήθηκε μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Στην Αμερική προβάλλεται από το 2000 χωρίς διακοπή, 17 χρόνια, χειμώνα-καλοκαίρι. Και τα περισσότερα από αυτά ήταν μέσα στην εικοσάδα των πιο εμπορικών κερδοφόρων προγραμμάτων με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Το συγκεκριμένο reality έχει προταθεί για αμέτρητα βραβεία Emmy, έχει κερδίσει 7 και προβάλλεται σε περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου. Φέτος μπήκε στην 34η σεζόν του. Το ελληνικό Survivor που εξασφάλισε και προβάλλει ο Sky είναι το 5ο της σειράς και κατά κοινή ομολογία το μόνο που μπορεί να χαρακτηριστεί φαινόμενο. Ένα φαινόμενο αριθμητικό σε πρώτη φάση. Η συγκεκριμένη παραγωγή απασχολεί 432 άτομα για τις ανάγκες των γυρισμάτων και του μοντάζ. Κάθε επεισόδιο τριών ωρών που προβάλλεται στην Ελλάδα κοστίζει 150.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά περίπου 750.000 ευρώ τη βδομάδα. Με λίγα λόγια, κάθε δευτερόλεπτο προβολής του παιχνιδιού κοστίζει 18 ευρώ. Αντίστοιχα, υψηλά είναι και τα ποσοστά τηλεθέασης, αλλά και ειδή το Survivor σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, ανεξάρτητα από τάξη, ηλικία, μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Ο Αγγελόπουλος, εντάξει. Εγώ υποστηρίζω το φιλαράκι μου τον Μπό, γιατί τον αγαπώ πολύ και βλέπω ότι έχει αδυνατήσει κιόλας και πηγαίνει καλά τουλάχιστον. Ο Ντάνος. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, πότε θα το ακούω. Διαβάζοντας τα στοιχεία για το προφίλ των τηλεθεατών του, φαίνεται πως αυτοί που το παρακολουθούν πιο φανατικά είναι οι άντρες και κυρίως οι γυναίκες της ηλικίας 15 έως 24. Και ακολουθούν οι άντρες και οι γυναίκες στην κατηγορία 25-44, αλλά και τα παιδιά. Εξού και τα έντονα παράπονα των δασκάλων δημοτικών σχολείων, πως τα μικρά πηγαίνουν νισταγμένα και ξενυχτισμένα και δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις πρώτες ώρες των μαθημάτων. Ο γιος μου το βλέπει φανατικά και από ό,τι μαθαίνω το βλέπουν και διάφοροι φίλοι του. Δηλαδή σε αυτή την ηλικία έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ από όλα είναι η διαδικασία με τα αγωνίσματα. Εμένα είναι αυτό που με εξετάρει πιο πολύ και θεωρώ ότι είναι το πιο ενδιαφέρον και έχω και την αγωνία για να μάθω το αποτέλεσμα. Τι είναι αυτό που κάνει την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος τόσο εθιστική? Καταρχήν το ότι πρόκειται για μια ιστορία ζωντανή και απρόβλεπτη, με σενάριο που γράφεται τη στιγμή που το βλέπεις. Με ευνηδιαστικές ανατροπές από τους ανθρώπους, ρόλους που υποδίονται μόνο τον εαυτό τους. Ή μάλλον, όχι, διόρθωση, τον κακό εαυτό τους, που έχει εξωθηθεί σε ακραίες συνθήκες, κόπωση, στέρηση στροφής, παλεύοντας για ένα έπαθλο. Δηλαδή για χρήματα. Survivor, ναι. Μαχητές ή διάσημοι? Μισομαχητές. Τι να πω, δεν ξέρω. Καθόλου δεν ξέρω. Αλλά θα πω στην τύχη τον Αγγελόπουλο. Σπαλιάρας μόνο. Είναι ο καλύτερος, δε. Είναι είδωλο. Αλλά και πάλι είναι ένα θέμα προβλημάτιστο. Τα ζητήματά του έχουν να κάνουν με τη νίκη, την ήττα, την ανθρώπινη επαφή, τις συμμαχίες, τις ομάδες, τον αγώνα για επιβίωση. Οι συμμετέχοντες είναι τύποι αναγνωρίσιμοι, η μικρογραφία μιας κοινωνίας. Ο καλός, ο κακός, ο φυγόπονος, ο δολοπλόκος. Σου είναι εύκολο να τους καταλάβεις, να ταυτιστείς μαζί τους ή και να τους απορρίψεις. Και βέβαια, συμμετέχοντας στην ψηφοφορία, να ορίσεις την τύχη τους. Ποιος παίκτης σου αρέσει περισσότερο? Αγγελόπουλος. Κοκκινάκι. Δεν θέλει να ρωτήσει αυτό. Ντάνος. Δεν ξέρω, να πω ότι είναι κάτι καινούριο που είχε να γίνει πολλά χρόνια και είναι και καθημερινό και ο κόσμος κάθεται σπίτι και θέλει να μπει στη ζωή αυτών των ανθρώπων, συμπάσχει. Άλλη μια απόδειξη της επιτυχίας του παιχνιδιού είναι πως την καθημερινότητα των μαχητών και των διασήμων παρακολουθούν συστηματικά και άλλοι διάσημοι Έλληνες. Μεταξύ αυτών η Ελεονόρα Μελέτη, η Ναταλία Γερμανού, η Ρούλα Κορομιλά, η Νικολέτα Ράλη, ο Νίκος Αναδιώτης, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τριαντάφυλλος. Όλοι τους σχολιάζουν τακτικά τις εξελίξεις με αναρτήσεις στα social media. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο Αγγελόπουλος? Γιώργος Αγγελόπουλος. Εμάς είναι η ώρα που χαλαρώνουμε εκείνη την ώρα και καθόμαστε και απολαμβάνουμε εκείνη την ώρα. Την ανθρωποδοξία. Στα μυστικά επιτυχίες προσθέστε το υπέροχο φυσικό σκηνικό. Τα όμορφα, καλογυμνασμένα, ελάχιστα καλυμμένα κορμιά των παικτών. Την ένταση του θεάματος των αγωνισμάτων με περιγραφές που θυμίζουν ποδοσφαιρικό αγώνα. Και τη χαρά να τα μοιράζεις όλα αυτά με χιλιάδες άλλους ανθρώπους στα social media. Τώρα πια ξέρετε γιατί το Survivor είναι πραγματικά ένα θέαμα πολύ σκληρό για να πεθάνει. Τι ανάλυση έκανε και Κάλια, έτσι. Ωραία. Το πιάσα από παντού. Ηλικιακές, ομάδες πληθυσμού. Και έχω μια ερώτηση να κάνω. Αν η Ελλάδα ήταν σήμερα η Ελλάδα προμνημονίων, θα είχε την ίδια τηλεθέαση? Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Πολύ εύκολα μπορεί κανείς να απαντήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει και να το κάνει. Δεν είναι τόσο εύκολο να δίνουμε απαντήσεις σε τέτοια θέματα. Σε όποιο θέμα δηλαδή. Εγώ προσπαθώ να το δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα σε μια άλλη εποχή, άλλα τα δεδομένα, ναι. Έτσι, και άλλη καθημερινότητα του κόσμου. Ναι. Τώρα
Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα τι καθημερινέ. Ναι. Γιατί ο περισσότερο κόσμο δεν πάει ούτε για να φάει στην ταβέρνα τη γειτονιά του. Που πήγαινε τι καθημερινέ με του φίλου σου. Βέβαια. Οπότε μένει πιο πολύ στο σπίτι, σπίτι, επιλέγει τι θα δει που θα σε κάνει να νιώσει. Βλέπει ανθρώπου να περνάνε χειρότερα. Να ξεχνιέσαι. Χειρότερα από σένα περνάνε και ανθρώποι. Και αυτό το άγνωστο, όπω είπε και στο βίντεο η Κάλλη, αυτό το ότι δεν υπάρχει σενάριο και το σενάριο γράφεται κάθε μέρα, οι ανατροπέ, όλα αυτά. Ναι, εντάξει, αυτά όμω γίνονταν κατά καιρό και σε άλλα reality, αλλά δεν είχαν αυτή την επιτυχία. Και εικόνα ωραία. Παίζουν πολλά ρόλο. Ξεφεύγει το μάτι σου λιγάκι. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ ο κόσμος με ένα παίχτη, με τον Αγγελόπουλο. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή η Μαρία που πήγε και έκανε τον γκάλωπ με τον κόσμο, μου λέει, δηλαδή, Αγγελόπουλος όλοι. Που είναι ένας παίχτης ο οποίος ουσιαστικά, εκτός από το ότι είναι δυνατός, δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν προκαλεί. Τι άλλο δεν να είναι κάνει, να πλένει πιάτα. Τι... Όχι, εννοώ, βρε Γρηγόρη μου, ότι θέλω να πω ότι δεν είναι κανένας που τον βλέπουμε συνέχεια κάτι να λέει, κάτι να κάνει. Αυτό είναι το υπέρ. Είναι απλά αυτό. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό ότι έχουν μαζευτεί όλοι και, και παλεύουν γι' αυτόν, εναντίον του μάλλον. Και τον έχουν κάνει αυτός τόσο αγαπητό στον κόσμο. Απλά που πρέπει να κάνει εκεί. Επειδή με περιμένει ένα πολύ γοητευτικό άντρα απέναντί μου και περισσότερες γυναίκες σήμερα έχουν μείνει ακινητοποιημένες να δουν τη νέα του κολεξιόν και να ακούσουν από τα χυλάκια του το τι έχει ετοιμάσει για εκείνες. Και επίσης ζουν και με την αγωνία. Ποια από αυτές θα κερδίσει τα δύο διαφορετικά πέδιλα που έχω ανεβάσει μέχρι στιγμής στο Instagram. Σας έχω και ένα έξτρα δώρο, αλλά είναι σαν το γοβάκι της αυτομπούτας. Θέλω.